πώς κυλάνε τα πράγματα, πώς πάει η συμμετοχή και κυρίως τι γίνεται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πώς λειτουργούν σήμερα. Καλημέρα. Είναι σε εξέλιξη η απεργιακή κινητοποίηση. Αυτή τη στιγμή στην πλατεία Κλαθμόνος γίνονται κεντρικές ομιλίες. Κεντρικό σύνθημα της σημερινής κινητοποίησης. Όσο οι κυβερνήσεις δεν καταλαβαίνουν, τόσο οι εργαζόμενοι θα βγαίνουν στους δρόμους. Πρόκειται για μια κινητοποίηση ενάντια στη φοροεπιδρομή και στις περικοπές που έρχονται, όπως υποστηρίζουν τα συνδικάτα, με την προωθούμενη ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Από εκεί και πέρα, όπως είπες και εσύ σήμερα, απέργει το προσωπικό των ΔΕΚΟ. Με προσωπικό ασφαλές λειτουργούν τα δημόσια νοσοκομεία και το ΕΚΑΒ. Καθηγητές και δάσκαλοι απεργούν. Εργαζόμενοι στα υπουργεία, στα ασφαλιστικά ταμεία, στους δήμους, στις πολεοδομίες, στις τράπεζες. Και από εκεί και πέρα, να πούμε ότι μετεποδίων γίνονται και οι μετακινήσεις. Τα τρόλια και τα λεωφορεία, το μετρό, ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος και το τραμ λειτουργούν σήμερα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Έχουν ακυρωθεί όλα τα δρομολόγια σε τρένα και προαστιακό, ενώ δεν λειτουργεί και το τμήμα του μετρό από το Κύση της Φλακεντίας μέχρι το αεροδρόμιο. Δεμένα θα είναι τα πλοία στα λιμάνια, ενώ ακυρώσεις πτήσεων θα έχουν λόγω στάσεις στη ΣΟΣΥΠΑ από τις 12 μέχρι τις 4. Να πούμε ότι εχθές πήργησαν οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στο μήνυμά της η ΓΕΣΕ, ο πρόεδρος ανέφερε ότι η αγώνα συνεχίζεται όσο συνεχίζονται οι αδιέξοδες πολιτικές. Και η ΑΔΔ από την πλευρά της καλεί τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να μην ψηφίσουν τα μέτρα που, όπως χαρακτηριστικά λένε, θα εξαθλιώσουν ακόμα περισσότερο εργαζόμενους και συνταξιούχους. Παρακολουθείς την κινητοποίηση, αναλυτικό ρεπορτάζ στα επόμενα δελτία μας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε στον Νίκο Καπόγλη να μας πει για τη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Νίκο. Καλό μεσημέρι. Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ αυτή την ώρα κατευθύνεται προς την πλατεία Συντάγματος. Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε κεντρική εκδήλωση του ΠΑΜΕ στην πλατεία της Ομόνιας, εκεί όπου κεντρικός ομιλητής ήταν ο γραμματέας του ΚΚΕ, ο κύριος Κουτσούμπας. Ο κύριος Κουτσούμπας, λοιπόν, ο οποίος ανέφερε ότι δεν είναι ώρα για στημένους διαλόγους, για συνένεση, για ψεύτικες προσδοκίες, με την αναμόρφωση, όπως είπε, του αστικού πολιτικού σκηνικού που οδηγεί σε χειραφέτηση του εργατικού λαϊκού κινημάτου, προκειμένου να περάσουν γρηγορότερα και ευκολότερα τα νέα βάρβαρα μέτρα. Η επιλογή για το λαό μας είναι ένας αγώνας διαρκείας, ταξική ενότητα και λαϊκή συμμαχία. Να σου πω ότι στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ συμμετείχαν δεκάδες σωματεία του Νεκανοπεδίου, από την Αθήνα και τον Πειραιά, σωματεία εργαζομένων, από το χώρο των εργοστασίων, το χώρο της κλώσης εφαντουργίας, το χώρο της μεταποίησης, το χώρο της ναυτιλίας, ενώ αργότερα ακολούθησε, όπως είπαμε, η συγκέντρωση ακολούθησε η πορεία προς την πλατεία Συντάγματος, όπου αυτή την ώρα έχει φτάσει το κύριο μέτωπο των συγκεντρωμένων του ΠΑΜΕ. Πρόκειται να παραμείνουν τουλάχιστον για μισή ώρα εδώ ακόμα. Όσοι ήρθαν σε αυτές τις περιπτώσεις, βεβαίως με το που θα ξεκινήσει η συγκέντρωση των απεργών της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔ, λογικά θα έχουμε αποχώρηση του μπλοκ του ΠΑΜΕ. Ήταν δύο ξεχωριστές δηλαδή συγκεντρώσεις, όπως γίνεται όλα τα τελευταία χρόνια, η σημερινή συγκέντρωση απεργιακή του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Ναι. Κλείνοντας να αναφέρω ότι η μήνυμα συμπαράστασης στην κεντρική εκδήλωση του ΠΑΜΕ μεταφέρθηκε από τμήματα αλληλεγγύης, συνδικαλιστικά σωματεία και οργανώσεις του εξωτερικού, ενώ το παρόν έδωσε και η πρώην Γενική Γραμματέας του κόμματος. Η κυρία Παπαρίγα, την είδαμε στα πλάνα μας. Να σας ευχαριστήσουμε, Νίκο, να ακούσουμε το Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Η λογή για το λαό μας είναι μία. Αγώνας διαρκείας, ταξική ενότητα, λαϊκή συμμαχία παντού, σε όλη την Ελλάδα. Το ΚΚΕ, οι ταξικές συνδικαλιστικές οργανώσεις θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή της πάλης για να μην περάσουν τα νέα αντιλαϊκά μέτρα, για να μην περάσουν οι σχεδιασμοί κυβέρνησης κεφαλαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να καταργηθούν όλοι οι αντιλαϊκοί νόμοι των προηγούμενων κυβερνήσεων. Καμιά αναμονή, αγώνα συνεχής, λαϊκή συμμαχία, αυτό είναι το μήνυμα και της σημερινής απεργιακής συγκέντρωσης.